Πριν πολλά χρόνια, όταν η κόρη μου ήταν μικρή, είχαμε κάνει μια φωτογράφηση. Και αυτό γιατί ήθελα να της φύγει. Προσπαθούσα να της εξηγήσω, δεν το καταλάβαινε. Είχα κάνει λοιπόν μια φωτογράφηση μαζί της και το μετάνιωσα πάρα πολύ, γιατί τα πιτσιρίκια στράφηκαν αντίον της, δηλαδή της έκαναν κακό. Οπότε όφιλα εγώ να την προστατεύσω μετά. Σε έκαναν bullying, ας πούμε. Bullying, εντάξει, τώρα το bullying είναι μια λέξη που μπορεί εύκολα να τη λέει, ο καθένας. Θα μπορούσε να το πεις και έτσι. Το θέμα είναι ότι και εκείνη κατάλαβε, παρόλο που ήταν μικρή, ότι δεν έπρεπε να γίνει. Και εγώ πήρα το μάθημά μου. Και για ένα πολύ μεγάλο διάστημα, εγώ σταματούσα να πηγαίνω στο σχολείο. Δεν πήγαινα στο σχολείο. Γιατί? Γιατί έβλεπα ότι τα άλλα παιδάκια δεν τους άρεσε. Το ότι ήμουνα εγώ ο μπαμπάς της Μαρίνα. Πάρα πολύ επικίνδυνο πράγμα. Δεν ξέρεις πού θα πέσεις. Ενώ αν έχεις οπτική επαφή με το αντικείμενο, είναι αλλιώς. Βέβαια, αν έχεις οπτική επαφή, είναι τελείως διαφορετικά. Έχουν γίνει τελευταία πολλά remake. Το άκρος οικογενειακών. Είχε ακουστεί ποτέ τι θα γίνει. Είχε ακουστεί πριν λίγα χρόνια τι θα γίνει, αλλά. Να σου πω, αν θες την προσωπική μου γνώμη, δεν ξέρω τα remake πόσο μπορεί να πετύχουν. Δηλαδή, έχεις μείνει με την εικόνα την τότε. Τώρα το άκρος. Υπάρχει ο μισός Χρήστος, θα ήθελε να δει πώς είναι αυτοί οι ήρωες μετά από 15 χρόνια, πόσα 20 πόσα είναι. Ο άλλος μισός λέει ότι εντάξει, καλύτερα να μείνεις εκεί. Κοίταξε, το Φυσάδικο πάει καλά. Η μπειραρία πάει πολύ καλά. Οπότε όλα καλά. Άρα παντρευόμαστε. Τέλος. Το Φυσάδικο πάει καλά. Ναι, φύσα. Έχεις δεχθεί σίγουρα πρόταση για το Your Face and Family. Για πολλά πράγματα έχω δεχτεί πρόταση. Φέτος δέχτηκες μια αντίστοιχη πρόταση. Όχι από το Your Face, από μια άλλη εκπομπή. Δεν θα σου πω πια. Με τραγούδι έχει να κάνει. Δεν θα σου πω πια.